Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Θα σας δείξουμε ένα πάρα πολύ απλό κόλπο με χαρτιά, το οποίο μπορείτε να το κάνετε στους φίλους σας για να τους εντυπωσιάσετε. Ξεκινάμε. Δίνουμε την τράπουλα στο θύμα. Του λέμε να ανακατέψει όπως θέλει και να διαλέξει τρία τραπουλόχαρτα. Το θύμα θα διαλέξει τρεις κάρτες τυχαίες και θα τις σημειώσει. Εμείς για ευκολία για το βίντεο έχουμε επιλέξει τους τρεις άσους πλην τον άσο κούπα, ώστε να μην χρειάζεται να σημειώσουμε και να τους θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα, το κόλπο πάει ως εξής. Κάνουμε τρεις στίβες με φύλλα. Η πρώτη στίβα έχει 10 φύλλα. Η δεύτερη στίβα έχει 15 φύλλα. Η τρίτη στίβα έχει και αυτή 15 φύλλα. Και όπως είναι λογικό, μας περισσεύουν 9 τραπουλόχαρτα. Το επαληθεύουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εννοείται ότι το θύμα δεν θα γνωρίζει πόσα τραπουλόχαρτα έχει η κάθε στίβα. Θα το κάνουμε να φανεί σαν να τα έχουμε μοιράσει εντελώς τυχαία. Παίρνουμε το πρώτο τραπουλόχαρτο και το τοποθετούμε πάνω από την πρώτη στίβα. Λέμε στο θύμα να κόψει από τη δεύτερη στίβα σε όποιο σημείο θέλει και να τα τοποθετήσει πάνω από την πρώτη στίβα. Δεύτερο τραπουλόχαρτο στη δεύτερη στίβα, κόβει σε όποιο σημείο θέλει από την τρίτη στίβα, τα τοποθετεί πάνω στη δεύτερη, τρίτο τραπουλόχαρτο πάνω στην τρίτη στίβα και τα 9 φύλλα που μας περισσέψανε μπαίνουν από πάνω. Παίρνουμε πρώτα την τρίτη στίβα, πάνω στην δεύτερη, πάνω στην πρώτη και τώρα αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσετε είναι να πάρετε τα 4 πρώτα τραπουλόχαρτα και να τα πάτε στο τέλος. Θα μοιράσουμε πλέον την τράπουλα, ένα φύλλο ανοιχτό, ένα κλειστό και θα πούμε στο θύμα μας όποτε δει κάποιο από τα τραπουλόχαρτά του να μας πει να σταματήσουμε. Για λόγους χρόνου θα προχωρήσω το βίντεο στο fast forward. Πιστέψτε με ότι όπως αν εκτελέσετε σωστά αυτό το trick, στο τέλος θα μείνουν τα τρία τραπουλόχαρτα που επέλεξε το θύμα. Πάμε να το δούμε. Και έτσι λοιπόν ως διαμαγείας έγινε ένα πάρα πολύ εύκολο και έξυπνο τρίκ με χαρτιά ώστε να μπορείτε να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας. Γεια σας!